Καλησπέρα, άλλη μια εκπομπή NSTV στο πολιτικό σκέλος. Σήμερα βλέπετε ήδη τον καλεσμένο μου. Μαζί μου είναι ο Παναγιώτης Οπάντος, δημοτικός σύμβουλος από τη Δημοτική Κίνηση της Τροφής της Νέας Μύρνης. Παναγιώτη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είσαι μαζί μου για ακόμη μια φορά. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να μιλάμε στον Ενικό, γνωριζόμαστε κιόλας. Έχουμε ξαναβρεθεί και σε συνέντευξη δημοσιογραφικά και όχι μόνο. Παναγιώτη, πριν ξεκινήσω για τα της πόλης και πριν κάνουμε μια σύντομη αναδρομή από τον Σεπτέμβριο που ξεκίνησε η παρούσα Δημοτική Αρχή, θα ήθελα ένα σχόλιο σου για το σποτ το οποίο βγήκε χθες, νομίζω χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είχε μια ποικιλία σχολείων και η ερώτησή μου είναι αν πιστεύεις ότι πέτυχε το στόχο του. Νομίζω πως ναι, δηλαδή ανέδειξε ότι έχουμε ένα καθεστώς αδιαφανής χρηματοδότησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης και άνοιξε και μία συζήτηση για το τι είδους δημοσιογραφία θέλουμε και εγώ θα έλεγα και για το ποιος είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου σήμερα. Δηλαδή όταν βλέπω εγώ την ΕΣΥΑ να λέει ότι ρε παιδιά, ο χαμηλόμισθος δημοσιογράφος δεν μπορεί να φώσει το ανάστημά του, γιατί περίπου αυτό είπε, αυτό είναι μία τομή σε σχέση με μία ιστορική αντίληψη που υπάρχει στη δημοσιογραφία, ότι ο δημοσιογράφος ως λειτουργός της τέταρτης εξουσίας, όπως μας αρέσει να λέμε, έχει αυτό το ανάστημα και την ανεξαρτησία που του επιτρέπει, ακόμη και όταν δουλεύει σε έναν τεράστιο όμιλο ή κάτω από ισχυρά συμφέροντα ή προσπαθεί να βγάλει το ψωμί του, τη δυνατότητα να ορθώνει αυτό το ανάστημα και να λέει τις ειδήσεις όπως καταλαβαίνει και όχι όπως βολεύει. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα και όλοι όσοι έχουμε δουλέψει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και εσύ φαντάζομαι και εγώ, έχουμε δει πολλές φορές όχι μόνο ευθείες παρεμβάσεις των αφεντικών, των ιδιοκτητών, των ΜΜΕ προς τους δημοσιογράφους, αλλά και αυτό είναι το χειρότερο, αυτολογοκρισία. Δηλαδή δημοσιογράφους οι οποίοι ξέροντας τι θα αρέσει και τι δεν θα αρέσει στο αφεντικό ή εκτιμώντας τι θα αρέσει. Και αυτό δεν αφορά μόνο την πολιτική. Αφορά ας πούμε και πιο light πράγματα, τον αθλητισμό ή την ψυχαγωγία, όπου σκέφτεται ο δημοσιογράφος ότι μήπως όμως ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ή ο μεγάλος διαφημιζόμενος έχει κάποια συμφέροντα στον χώρο του αθλητισμού, στον χώρο του πολιτισμού και εγώ τα θίξω προβάλλοντας τον διπλανό τραγουδιστή, Φερρυπίν, ή τη διπλανή ομάδα. Ας είμαι προσεκτικός. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση, την οποία πρέπει να την δει ο δημοσιογραφικός κόσμος και να κάνει κάτι γι' αυτό. Γιατί αλλιώς απλώς το να λέμε είμαι μέσα στο παιχνίδι, δεν είμαι, με φύγει, δεν με φύγει, δεν αλλάζει την πραγματικότητα και νομίζω ότι η κοινή γνώμη το έχει αντιληφθεί. Δεν θεωρείς ότι ήταν λίγο οριζόντιο ως προς τους δημοσιογράφους? Όχι. Όποιος το δει κανείς θα δει ότι δεν μιλάει καν για δημοσιογράφους. Η εικόνα είναι ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί κάλλιστα... Παναγιώτη, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Μπορείς να βγάλεις τα ακουστικά, να δοκιμάσουμε ίσως τον ήχο χωρίς ακουστικά? Είμαστε ζωντανά και βλέπω ότι ο ήχο... για ξεκίνα την απάντησή σου, σε παρακαλώ. Για μίλησε λίγο. Λοιπόν, έλεγα ότι όσον αφορά το σπορ κάποια φόνο, δεν μιλάει πουθενά ούτε για οριζόντια για δημοσιογράφου και τίποτα. Δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος συμβολίζει τα ΜΜΕ, τα οποία ανάλογα με τη χρηματοδότηση που παίρνουν από την κυβέρνηση, διαμορφώνουν τις ειδήσεις, τον τρόπο που τις παρουσιάζουν, τον τρόπο που τις σχολιάζουν. Δεν βλέπω τον λόγο κανένας άνθρωπος ο οποίος δεν αισθάνεται να ταυτίζεται με αυτή την εικόνα και ίσα ίσα την αντιπαλεύει και όλα αυτά στον χώρο εργασία του, να νιώθει θυμωμένος. Ναι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Νομίζω όμως ότι το γεγονός ότι οι μόνοι που δεν έχουν μιλήσει και αφήνουν άλλους να βγουν μπροστά για αυτούς είναι αυτοί που φωτογραφίζονται από αυτές τις συμπεριφορές, κάτι λέει. Ναι. Θα ήθελα. Και μια σημασία όχι μόνο. Δεν κάνουμε μια φιλοσοφική συζήτηση, πάντοτε, εν κενό. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν σήμερα αυτοί που θα έπρεπε να μιλάνε και ενδεχομένως να απολογούνται ή να εξηγούν τη συμπεριφορά του, θα έπρεπε να είναι άλλοι και όχι οι νέοι δημοσιογράφοι που κανένας απλός θεατής που είδε το σποτ δεν φαντάστηκε ότι εννοούσε τον Παναγιώτη Πάντο, ας πούμε, που δουλεύει σε μια εφημερίδα παίρνοντας 800 ευρώ με μπλοκάκι. Θα ήθελα να μου μιλάς λίγο πιο δυνατά και αν γίνεται να είσαι κοντά στο μικρόφωνο σου, διότι ο δικός σου ήχος
ακούγεται μόνο όταν είσαι σε ψηλή ένταση. Αλλιώς θα πρέπει να το ρυθμίσουμε τεχνικά. Αλλιώς θα πρέπει να μεθύσουμε. Λοιπόν, Παναγιώτη, ας φύγουμε από το θέμα αυτό. Αν μου επιτρέπεις και εγώ ως δημοσιογράφος να πω και μια σύντομη άποψη. Βέβαια, νομίζω ότι πολύ οριζόντιο το σποτ. Και νομίζω ότι ενδεχομένως και όχι σκόπιμα η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να πίκρανε ανθρώπους που μπορεί να μην είχε σκοπό να το κάνει, αλλά αυτό θα το κρίνει η κοινωνία. Αυτό σίγουρα, αλλά καμιά φορά και η αλήθεια, δηλαδή η συνειδητοποίηση που είναι το περιβάλλον στο οποίο δουλεύουν οι δημοσιογράφοι, οι δημοσιογράφους, έχει μια αξία. Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, ας φύγουμε. Ας φύγουμε από το κομμάτι αυτό. Πάμε λοιπόν λίγο στο NSTV. Πάμε στη Νέα Σμύρνη λοιπόν. Νέα διοίκηση, όσο μπορεί να χαρακτηριστεί η διοίκηση του Δήμου Νέας Σμύρνης. Νέα, πράγματι νέα πρόσωπα. Μια δεξιά παράταξη, ο ίδιος επικεφαλής, ο ίδιος αντιδήμαρχος οικονομικών. Να μου δώσεις με τα μάτια της στροφής, φυσικά και εσείς με νέο επικεφαλής τον Θέμη τον Παυλόπουλο, ο οποίος αντικατέστησε τον Παναγιώτο Μπάντο εσένα, δώσε μου μια σύντομη κριτική της Δημοτικής Αρχής από το Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Νομίζω ότι δύο είναι τα στοιχεία. Το ένα είναι μια επιλογή που έκανε η Δημοτική Αρχή. Καταρχάς, θυμίζω ότι έχουμε για πρώτη φορά αποτελέσματα που προέκυψαν από απλή αναλογική. Mm-hmm. Έτσι, ο Δήμαρχος δεν έχει de facto 70% πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά αντικατοπτρίζονται οι πραγματικοί συσχετισμοί, η πραγματική βούληση των πολιτών. Ο Δήμαρχος λοιπόν έκανε μια επιλογή να επιδιώξει και να συνάψει τελικά μια συνεργασία με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, πέρα από το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που ήδη πήγε στο εσωτερικό, δηλαδή το κομμάτι του Σταύρου του Κούπα. Αυτό από μόνο του, ναι, συνιστά μια στροφή mm-hmm. Δημοτική Αρχή. Και συνέπειες της φαίνονται και θα φανούν το επόμενο διάστημα, αλλά και ίσως σηματοδοτεί και τον τρόπο που έχει χειριστεί άλλα ζητήματα. Δηλαδή το γεγονός, το δεύτερο στοιχείο που δείχνει αυτή τη στιγμή, είναι ότι δεν έχει αντιληφθεί ή δεν θέλει να παραδεχτεί ότι η αλλαγή των συσχετισμών στο Δημοτικό Συμβούλιο, το γεγονός ότι δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία και τα θηριώδη ποσοστά που της δίνανε οι προηγούμενοι νόμοι και που έχει υποσχεθεί ότι θα της δώσει ο κ. Θεοδωρικάκος στον επόμενο νόμο, ότι όλα αυτά απαιτούν και μια διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή μια διαμόρφωση διαλόγου με την αντιπολίτευση, ακόμη και αν η αντιπολίτευση δεν είναι σε μια διαρκή συνεργασία και στήριξη Δημοτικής Αρχής. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που μπορούμε να συνεννοηθούμε και το ξέρουμε αυτό, ειδικά στην Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Ούτε διαμόρφωση λοιπόν διαλόγου υπάρχει, διαμόρφωση συνθέσεων, διαμόρφωση συνενέσεων, αλλά αντιθέτως υπάρχει μια διαρκή προσπάθεια να κινηθεί στην πεπατημένη, δηλαδή αποφασίζουμε και διατάσσουμε περίπου, χωρίς όμως αυτό να ανταποκρίνεται στους πραγματικούς συσχετισμούς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να βρίσκεται στην αμηχανία. Να χάνει mm-hmm. και να μην μπορεί να το διαχειριστεί με δημοκρατικό τρόπο, να μην μπορεί να το αξιοποιήσει επικοδομητικά για να φέρει λύσεις συνθετικές που θα έχουν μεγαλύτερες συνενέσεις, mm-hmm. αλλά ανταυτού να φωνάζει, να διαλύει τα δημοτικά συμβούλια, να κατηγορεί την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ότι είναι παχαλάκητες, δηλαδή mm-hmm. κατηγορεί την πλειοψηφία ότι περνάει την αυλοψήφιση. Mm-hmm. Έχουμε λίγο αυτό το σουρεάλ ακόμα, το οποίο ελπίζω σιγά σιγά να οριμάσει μέσα. Mm-hmm. Παναγιώτη, θεωρείς ότι η απομάκρυνση ή η ανεξαρτητοποίηση του Γιάννη του Καρυτινού ήταν ενός δημοτικού συμβούλου, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος σε συγκεκριμένη περίπτωση λέγεται Γιάννης Καρυτινός, ήταν αυτό το οποίο έδωσε στην συνολική αντιπολίτευση μια ενισχυμένη παρουσία και φυσική παρουσία δημοτικών συμβούλων και ενισχυμένη παρουσία ως προς το ότι η φωνή της ακούγεται διαφορετικά, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να ακουστεί? Οπωσδήποτε έδωσε μια δυνατότητα στην αντιπολίτευση να ξεκινάει να έχει μια πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το πώς η αντιπολίτευση θα χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητά της, μέχρι σήμερα έχουμε δει κάποια δείγματα που κυρίως αφορούν την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να είναι συσχετική, αλλά και
την αποφυγή κάποιων κακών αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Το αν η αντιπολίτευση, που βέβαια μπορεί να έχει την πλειοψηφία συνολικά, αλλά δεν αποτελεί, αποτελείται από πολλές παρατάξεις που έχουν διαφορετικές απόψεις. Βεβαίως. Βεβαίως. Να καταφέρει να βρει ένα μήνυμο, ένα ελάχιστο σώμα, το οποίο εγώ αισθάνομαι ότι δεν είναι πολύ μικρό, γιατί σε πάρα πολλά ζητήματα οι απόψεις μας και οι αξιακές και οι εφαρμοσμένες δεν είναι να απέχουν πολύ μεταξύ τους. Mm-hmm. Αλλά λοιπόν θα καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα σώμα προτάσεων που αφορούν τους πολίτες, που είναι έργα, που είναι δραστηριότητες, που είναι έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων και διαχείριση του δημόσιου χρήματος, το οποίο θα φέρουμε στο τραπέζι και θα το εγκαθιδρύσουμε ως έναν τρόπο πιο διαφανούς λειτουργίας του Δήμου, mm-hmm. και στο οποίο μακάρι να μπει και η συμπολίτευση, μακάρι να μπει και η Δημοτική Αρχή, γιατί σε πολλά από αυτά τα έργα θα μπορούσαν να μπουν και εκείνοι. Απλώς mm-hmm. θέλουμε άλλες προτεραιότητες από αυτές που μπαίνουν σήμερα. Mm-hmm. Αν λοιπόν η αντιπολίτευση αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και έρχεται στα Δημοτικά Συμβούλια με προτάσεις που θα είναι προωθητικές, θα είναι θετικές, θα μπορεί να τις αγκαλιάσει ο κόσμος, τότε θα έχει πολύ σημαντικό όφελος και θα έχει στείλει και το μήνυμα ότι τα πράγματα θα μπορούν να πάνε και σε διαφορετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Εάν περιοριστεί σε μία κριτική της Δημοτικής Αρχής, την οποία όμως με διάφορους τρόπους σε τελευταία ανάλυση αποδεχόμαστε ότι ό,τι θέλει θα το υλοποιήσει και απλώς εμείς καθόμαστε απέναντι και το σχολιάζουμε αρνητικά, mm-hmm. Τότε ούτε η αντιπολίτευση θα δείξει ότι έχει καταλάβει την αλλαγή του σχεδίου. Και θα συνεχίζει και η αντιπολίτευση όμως και η Δημοτική Αρχή να λειτουργεί όπως όταν την εποχή που είχε 25% στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι 51%. Mm-hmm. Αυτό είναι το διακύβευμα αυτής της Επ' αυτού, όλοι μας θα οριμάσουμε γύρω από αυτά τα ζητήματα. Επ' αυτού, αυτούς τους μήνες που έχουμε διανύσει, έχουν βρεθεί στιγμές που υπήρξε αυτή η συμφωνία των διαφορετικών απόψεων? Έχουν βρεθεί στιγμές. Όπως είπα και πριν, αφορούν κυρίως ζητήματα λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή την ώρα που θα λειτουργεί, ώστε να μπορούν όλοι να είναι παρόντες, η ημερήσια διάταξη να μην καθορίζεται μόνο από τη Δημοτική Αρχή, αλλά να μπορεί η Δημοτική Συμβουλή και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία ας πούμε της αντιπολίτευσης, φτιάχνεται ένας καινούριος κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Και θέλω να πιστεύω ότι αν η αντιπολίτευση μείνει ενωμένη, αυτός θα είναι και πιο δημοκρατικός και πιο ανοιχτός, δηλαδή στον μεμονωμένο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο στις μικρές παρατάξεις. Οπότε στον μεμονωμένο Δημοτικό Συμβούλιο να θέσει τα θέματα mm-hmm. του. Οπότε κερδίθηκαν μάχες. Θεωρώ ότι το επόμενο βήμα, πρώτος πάνω σε αυτή την παρακαταθήκη, είναι να προτείνουμε μια σειρά από προτεραιότητες για έργα και δραστηριότητες στην πόλη. Mm-hmm. Αν δηλαδή δεν μας αρέσει το τι έργο, πρέπει να προτείνουμε κάποιο άλλο. Εάν θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει δουλέψει τα τελευταία 4 χρόνια, όπως δεν έχει δουλέψει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της σχολικής στέγης, που τώρα έχει φτάσει στο και 5, mm-hmm. τότε είναι δυσυδυνατότητα της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου αύριο το πρωί να αξιοποιήσει την επιτροπή που στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο κερδίσαμε και αναγκάσαμε ή πείσαμε. Δεν θέλω να λέω αναγκάσαμε. Θεωρώ ότι δεν είναι εχθροί μας οι υπόλοιποι. Μπορεί να έχουν διαφορετική κουλτούρα και διαφορετικές αντιλήψεις, mm-hmm. αλλά πείσαμε ότι χρειάζεται αυτή η ίδια παραταξιακή επιτροπή. Mm-hmm. Μπορεί λοιπόν αυτή η ίδια παραταξιακή επιτροπή όμως με την πλειοψηφία που έχει στο Δημοτικό Συμβούλιο να φέρει σύντομα έναν οδικό χάρτη για το πώς θα λύσουμε το πρόβλημα της σχολικής στέγης και θα φύγουμε από τα προκάτω. Mm-hmm. Αντί απλώς να καταγγέλουμε ή να καλούμε τη Δημοτική Αρχή, που τη θεωρούμε ανεπαρκή ως προς αυτό το ζήτημα, να το πράξει εκείνη. Mm-hmm. Όχι, να το πράξουμε mm-hmm. εμείς και να επιβάλλουμε και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού που θα δώσει τα σχετικά κονδύλια. Mm-hmm. Και όλοι μαζί να απαιτήσουμε από τον κύριο Θεοδωρικάκο και την κυβέρνηση mm-hmm. να αλλάξει τον νόμο που πείραξε και ο οποίος φαλκιδεύει τα αποτελέσματα των εκλογών και περιορίζει τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και να τα ξαναφέρει εκεί που είναι. Mm-hmm. Και αυτό θα είναι μια νίκη. Mm-hmm. Δηλαδή, θα μπορούσε ο Δήμος Νέας Μύρνης να είναι ένας Δήμος ο οποίος θα πάρει την πρωτοβουλία να κινηθεί νομικά και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, γιατί ο νόμος Θεοδωρικάκου παραβιάζει και την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα. Να κινηθεί λοιπόν νομικά και να διεκδικήσει για λογαριασμό του Δημοτικού του Συμβουλίου τις εξουσίες που το αναλογούν, που αναλογούν σε κάθε δημοκρατική χώρα και σε κάθε θεσμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν ένα δείγμα από όλες τις πλευρές ότι ανεξαρτήτως απόψεων θέλουμε το πεδίο να είναι καθαρό και δημοκρατικό. Ναι. Και μετά θα τα βρούμε. Ναι.
Ας γυρίσουμε μερικούς μήνες πίσω. Ζήσαμε μαζί, εσείς σαν αιρετός, εσείς σαν αιρετή και εμείς σαν δημοσιογράφοι. Νομίζω στα τέλη της χρονιάς που η Δημοτική Αρχή εισηγείται αύξηση μείωση διατήρηση των δημοτικών τελών, υπήρξε μια ενιαία εισήγηση από την αντιπολίτευση. Θα μου επιτρέψεις να μην θυμάμαι ή να μην βρίσκω και πάρα πολύ ουσιαστικό ποιανού εισήγηση ήταν και ποιος συνδιαμόρφωσε την άποψή του. Άλλωστε, νομίζω ότι οι πολίτες αυτό το θεωρούν ένα δεύτερο χαρακτηριστικό. Υπήρξε λοιπόν μια εισήγηση από την αντιπολίτευση, η οποία ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή με όλους τους επιτρεπτούς τρόπους πίεσης να υπάρξει μια μείωση οριζόντια των δημοτικών τελών. Αυτό τελικά δεν έγινε δεκτό και μάλιστα ήταν και η πρώτη φορά που φάνηκε μέσω του νέου νόμου η ισχύ της ψήφου του Δημάρχου. Σχολίασε μου λίγο τη συμφωνία σας στην εισήγηση αυτή της μείωσης των δημοτικών τελών και σχολίασε μου και λίγο τη Δημοτική Αρχή εκείνη την ημερομηνία δεδομένου του ταμείου που γνωρίζουμε ότι υπήρχε τότε. Νομίζω ότι η καταρχάς ήταν μια συμφωνία στην οποία, για να είμαστε ανοιχτοί, και η στροφή προφανώς την είχε θέσει στο τραπέζι, αλλά και οι άλλες παρατάξεις, και η Λαϊκή Συσπήρωση και η Πολυανάποδα και νομίζω και ο Γιώργος Κουτελάκης ήταν σε αυτό το μήκος κύματος. Οπότε γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία και κοινές προσεγγίσεις. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει όντως μία λεπτή ισορροπία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, ο συσχετισμός είναι 21 αντιπολίτευση, 20 δημοτική αρχή, που θα πει ότι όποιος λείψει για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να επηρεάζει το αποτέλεσμα. Κάποιες φορές θα έρχεται έτσι, κάποιες φορές θα έρχεται αλλιώς. Το σημαντικό είναι ότι ήταν μία πρόταση που είχε την επιχειρηματολογία της, δεν υποχρεωτικό να συμφωνεί κάποιος. Δηλαδή, δεν θεωρώ έγκλημα κατ' όσιος την εκτίμηση της Δημοτικής Αρχής να μην συμφωνήσει. Αλλά που είχαμε μια ουσιαστική κουβέντα που δεν ήταν απλώς απόρριψη μετεπαίνων, όπως πολλές φορές συμβαίνει ή συνέβαινε σε προτάσεις που έρχονταν από την μειοψηφία. Ή μετεπιτροπής, αν μου επιτρέπεις, ή μετεπιτροπής, γιατί συνήθως ο έπαινος λέγεται επιτροπή. Ναι, το παραπέμπεις ή παραποπείς στο μέλλον, θα το δούμε του χρόνου και ξανά μανά του χρόνου κτλ. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που νομίζω εύστοχα ο Θέμης ο Παυλόπουλος το σημείωσε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, που είχε να κάνει με την επισήμανση του Δημάρχου ότι είναι στις άμεσες προθέσεις του και δεν το έκανε τώρα μόνο και μόνο γιατί η υπόθεση της επιχορήγησης των συλλόγων της πόλης ήρθε 2-3 μήνες νωρίτερα λόγω της ανάγκης ρευστότητας που έχουν λόγω κορονοϊού. Αλλά ότι είναι στις προθέσεις του φέτος κιόλας, μακάρι να το υλοποιήσει, να αλλάξει τη διαδικασία και να βγουν ουσιαστικά κριτήρια, να φτιαχτεί μια επιτροπή που θα δοκιμάσει αυτά τα πράγματα και που δεν θα βλέπουμε μέσα σε συλλόγους που προσφέρουν στην πόλη και έχουν δράσει και λειτουργία και συλλόγους σφραγίδα που εξυπηρετούν ενδεχομένως ή είναι απλώς ατομικές, ας πούμε, επιχειρήσεις. Νέοι ήμασταν όταν πρώτο ακούστηκε αυτό. Ήμασταν νέοι και έχουμε αρχίσει και πάβουμε να είμαστε νέοι. Όταν εγώ αυτό το πρώτο είπα. Το θυμάμαι. Το 2010 και ήμουνα ο μόνος δημοτικός σύμβουλος της τροφής τότε. Τώρα, 10 χρόνια μετά, έχουμε τετραπλασιαστεί, να έχουμε. Η κριτική που είχα δεχθεί ήταν πολύ έντονη και από τις δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ή των πλειοψηφιών εκείνης της εποχής, αλλά και από συλλόγους της πόλης. Οι οποίοι, καλή ώρα, όπως λέγαμε χθες, ένιωσαν να τσουβαλιάζουν. Ενώ εγώ ένιωθα πίσω από αυτούς, τους μεγάλους και σοβαρούς συλλόγους της πόλης, να κρύβονται βολικά μικροσυμφέροντα. Το γεγονός λοιπόν ότι από τότε μέχρι σήμερα ο Δήμαρχος λέει πάντα ναι, θα το δούμε για τον χρόνο, θα το δούμε για τον παραχρόνο, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί. Και τώρα πια δηλώνει ότι είναι έτοιμο να το κάνει. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει η απλή αναλογική και μπορεί μία άλλη πολιτική να μην περάσει. Άρα η απλή αναλογική έχει δώσει σε πολλά επίπεδα τη δυνατότητα να κάνουμε πολιτική μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτή τη δυνατότητα, επειδή η κυβέρνηση έχει πει ότι θα την καταργήσει στις επόμενες εκλογές δημοτικές, δεν θα πάμε με απλή αναλογική. Εκτός αν έχει βγει εντωμεταξύ εκλογές άλλες και έχει βγει μια άλλη κυβέρνηση που δεν θα το χρησιμοποιήσει, αλλά με τη λογική της Νέας Δημοκρατίας θα αλλάξει ο νόμος και θα γυρίσουμε στο παλιό πάνω κάτω σύστημα. Τώρα είναι η ευκαιρία που έχουμε να δείξουμε στον κόσμο
πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε το, η κοινωνική αντίληψη για το θέμα να είναι τέτοια που να μην επιτρέψει στην κυβέρνηση να προχωρήσει το σχέδιο. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που περιγράφεις είναι ότι αν όλα όσα υπόσχεται η Δημοτική Αρχή γίνουν, πρακτικά δείχνεται στους πολίτες τι σημαίνει διαπραγμάτευση. Και επί της ουσίας και όχι επί των υποσχέσεων. Ακριβώς. Και πώς το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα είναι απλώς ένα θέατρο που ο καθένας θα λέει την άποψή του, ενδεχομένως θα τζαρτζαριζόμαστε και θα μαλώνουμε καμιά φορά, αλλά τελικά είμαστε προηλυμένων αποφάσεων εκτός ας πούμε πολύ φοβερών εκπλήξεων. Αλλά θα είναι μια διαδικασία στην οποία η συζήτηση μπορεί να είναι ουσιαστική, αλλά μπορεί να φέρνει και αποτελέσματα, μπορεί να φτιάχνει καινούργιες συνθέσεις, μπορεί να φτιάχνει. Εμείς τουλάχιστον, αλλά νομίζω κανέναν, ότι δεν θέλουμε να περάσουμε στο 100% της άποψής μας. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνο η στροφή, δεν αποτελεί η στροφή την κοινωνία της Νέας Μύρνης. Υπάρχουν και άλλες απόψεις και άλλες αντιλήψεις. Θέλουμε να δουλέψουμε ώστε να υπάρχει μια πραγματική σύνθεση αυτών των διαφορετικών απόψεων και μέσα από αυτή τη σύνθεση να πείσουμε ότι αυτά που συνεισφέρουμε εμείς αξίζουν τον κόπο, είναι χρήσιμα. Πηγαίνουν τα πράγματα σε μια καλύτερη κατεύθυνση, όπως εμείς την εκτιμάμε, και άρα αξίζει τον κόπο να αυξηθεί η δύναμή τους και το ποσοστό τους στο τελικό αποτέλεσμα. Θύμισε μου, Παναγιώτη, πριν φύγουμε από την πρόταση της μείωσης των δημοτικών τελών κατά 10% στις οικίες και στη γενικότερη χρήση. Η εισήγηση αυτή ήταν για μείωση 10% των δημοτικών τελών από εδώ και στο εξής ή είχε χρονικό περιορισμό? Ήταν για το 2020. Ήταν για τη χρονιά. Γιατί ο νόμος προβλέπει ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Αν αποφασίσει για τα επόμενα 10 χρόνια, κάθε χρόνο το ξανά αποφασίζει. Επαναλαμβάνω ότι εκείνη η ψηφοφορία κρίθηκε από την διπλή ψήφο του Προέδρου και χάθηκε ακόμα και αυτή η απειροελάχιστη μείωση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται και δεν είναι και μόνο από τη συγκεκριμένη διοίκηση που ακούγεται, ότι ενώ η μείωση είναι μικρή, για το Δημόσιο Ταμείο είναι μεγάλη. Προσωπικά έχω ακτογραφήσει αρκετά για αυτή την παλιωμοδίτικη καραμέλα, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μπορείς να την κρίνεις όμως και λίγο εσύ. Θα σου πω. Εάν, μάλλον για να έχουμε λίγο και όλη μια εικόνα, ο Δήμος έχει εισπράττει στην πραγματικότητα κάθε χρόνο, θα πούμε τι θα γίνει φέτος, αλλά κάθε χρόνο χοντρικά εισπράττει γύρω στις 800 με 900.000 ευρώ παραπάνω από τα τέλη από αυτά που ξοδεύει το πλεόνασμα για την καθαριότητα και για τον ηλεκτροφωτισμό. Πολύ σωστά. Άρα θα μπορούσε να μειώσει κατά αυτό το ποσό. Πράγματι, ανά σπίτι, ανά νοικοκυριό, η μείωση, άμα την επιμερίσεις, δεν θα ήταν πολύ μεγάλη η αισθητή. Στο 10% όχι, φυσικά όχι. Και το επιχείρημα ότι καλύτερα λοιπόν ο Δήμος να διαχειριστεί αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να έχει μια βάση. Αρχινά θα διαχειριζόταν. Δηλαδή, εμείς προηγούμενα χρόνια έχουμε προτείνει αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν για να υλοποιηθεί, ας πούμε, το σχέδιο, το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου, χωρίς να περιμένουμε την φυσικά το ΕΣΠΑ. Φυσικά. Άργησε να αγοραστούν απορριμματοφόρα, να γίνουν πράγματα για την καθαριότητα και πάει λέγοντας. Να αυξηθούν τα έξοδα της καθαριότητας, λοιπόν, προτείνεις. Έβαζε. Ή του πρασίνου, ας πούμε, που είναι σχετικό. Αν ο Δήμος, λοιπόν, αυτά τα 900 χιλιάρικα που έπαιρνε κάθε χρόνο από τους πολίτες και είναι ανταποδοτικά, τα ξόδευε σε κάτι που αφορά τους πολίτες και όταν και μας έλεγε, παιδιά, εγώ φέτος αυτά τα 900, αντί να σας τα μοιράσω από 15 ευρώ στον καθένα, τα έκανα αυτό το πράγμα, τα έκανα 3 απορριμματοφόρα, τα έκανα τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, τα έκανα φυτεύσεις, τα έκανα αυτό, μπορεί η συζήτηση να είναι διαφορετική. Όμως δεν το έχει κάνει. Σωστά. Ίσα-ίσα χάνονται αυτά τα χρήματα μέσα σε ένα γενικότερο κορβανά και τελικά είτε πηγαίνανε τα προηγούμενα χρόνια στο να ενισχύσουν αυτό το θηριώδες αποθεματικό που διαμορφώνεται και που για κάποιους είναι περηφάνεια, για μένα είναι απλώς άχρηστα, ας πούμε, θετημένα χρήματα. Επίσης, χωρίς ή αποτελούν ένα εύκολο εργαλείο για μικροαναθέσεις και μικροέξοδα που πολλές φορές είναι αμφιλούμενης, ίσως και διαφάνειας, αλλά οπωσδήποτε χρησιμότητα. Ναι. Το μόνο σίγουρο. Αντί όταν έχεις ένα κουμπαρά, μπορείς να κάνεις κάτι πιο μεγάλο. Φυσικά. Και να φύγεις από τη λογική ότι περιμένω μόνο να τα κάνω όλα όταν θα μου έρθει το ΕΣΠΑ, που θα καθυστερήσει 2 χρόνια, όταν θα μου έρθει τον Φιλόδημος ή ο Αντώνης Τρίτσης, όπως τον λέει τώρα ο κ. Πλωδικάκος, γιατί το άρεσε το όνομα, πάει λέγοντας. Ναι. Να βάλεις μπροστά πράγματα, να τα οριμάσεις, όταν βρεθείς στην ανάγκη τώρα
θα πούμε, για να γυρίσουμε στα σχολεία που λέγαμε πριν. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι ρε παιδιά, αφού δεν έδινε το κράτος τα τελευταία 15 χρόνια για σχολεία, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Όμως, στον Φιλόδημο πέρυσι, και το λέω γιατί είμαι από τους ανθρώπους που είχαν μια σχέση με τα κονδύλια αυτά και τα οποία έχω χειριστεί, υπήρξε ποσό, υπήρξε πρόσκληση δηλαδή κάποιων εκατομμυρίων ευρώ προς Δήμους για να χτίσουν καινούργια σχολικά κτίρια μετά από 15 χρόνια. Mm-hmm. Η προηγούμενη κυβέρνηση έδωσε κάποια χρήματα. Λίγα, πολλά, ό,τι θέλει, ας πούμε. Αλλά έδωσε κάποια χρήματα για πρώτη φορά για χτίσιμο σχολείο. Απαιτούσε να είναι όρημη η πρότασή σου. Mm-hmm. Δηλαδή να έχεις φροντίσει να έχεις το οικόπεδο και να έχεις τη μελέτη. Mm-hmm. Όταν δεν το έχεις κάνει αυτά τα χρόνια, γιατί δεν έχεις επενδύσει από τα χρήματα τοποθεματικού σου για να είσαι έτοιμος σε αυτά τα ζητήματα, χάνεις την ευκαιρία. Φυσικά. Και να ήσουν ένας αδύναμος δήμος οικονομικά, που δεν έχεις να βάλεις αυτά τα χρήματα για να το κάνεις, θα σου πω, ας πάει και το τι να κάνεις. Ναι, 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 ναι. Να έχεις όμως 11, 10, 9, 8, 7, δεν ξέρω, ας πούμε, πόσα εκατομμύρια στην τράπεζα και να λες επί 3 χρόνια, όχι, δεν ψάχνω για οικόπεδα, όχι, δεν σκέφτομαι λύσεις. Προφανώς είναι χτισμένη η Νέα Σμύρνη. Mm-hmm. Άρα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Mm-hmm. Παναγιώτη, μια και μου πέταξες την μπάλα για τα σχολεία, παρόλο που ήθελα να το αφήσουμε για λίγο αργότερα, ας μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Εσείς σαν στροφή, δεδομένων των ταμιακών διαθεσίμων του Δήμου, δώσατε λύσεις γης, έτσι ώστε ακόμα και αντιπολιτευτικά να πείτε, βέβαια αδερφέ, ορίστε, εσύ νομίζεις δεν έχεις ή δεν θέλεις να ψάξεις εκείνο το οικόπεδο, με εκείνες τις μελέτες που μπορείς να χρηματοδοτήσεις, πάμε λοιπόν να πάρουμε χρήματα από το πρόγραμμα έως τότε. Δώσατε λύσεις, το λέω, δεν θυμάμαι. Όχι, θα σου πω, καταρχάς έχει συνεδριάσει μία φορά μόνο πριν από 2 ή 3 χρόνια η Επιτροπή που θέσπισε ο Δήμος για να μελετήσει τα ζητήματα της στέγασης των σχολείων mm-hmm. και της γης. Για να δώσει σοβαρές λύσεις. Γιατί προφανώς δεν υπάρχουν εκεί προφανείς λύσεις. Φυσικά. Η μόνη προφανής λύση που υπάρχει και συζητάνε όλοι είναι ο Κατσός. Mm-hmm. Αυτό το μόνο mm-hmm. ορατό. Το οποίο, όπως ξέρεις, για το οποίο ερίσουν οι πάντες. Δηλαδή θέλουν να γίνει γυμναστήριο, να γίνει σχολείο, να γίνει πάρκο. Δεν θα μας λύσει όλα τα προβλήματα ο Κατσός. Ακόμα και αν γίνει κάτι. Μπορεί να μην πρέπει να γίνει και τίποτα. Δεν ξέρω. Η συζήτηση λοιπόν για να εντοπίσει κανείς χώρους ή κτίρια, γιατί θα μπορούσαν και κάποια πράγματα να είναι, υπάρχει. Θα γίνω και συγκεκριμένος, δεν προσπαθώ να. Ναι, ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Αλλά προφανώς δεν υπάρχουν τα προφανή. Αλλά δεν υπάρχουν τα προφανή οικόπεδα και άρα πρέπει να κάτσουμε να δουλεύουμε σοβαρά. Δηλαδή να πάμε στο τμήμα του Δήμου που συγκεντρώνει και μάλιστα πρόσφατα πέρυσι χάσαμε τη συνάδελφο εργαζόμενη στο Δήμο που είχε αυτή την αρμοδιότητα και μάζευε με προσωπικό μεράκι μόνη της, ας πούμε, σε όλο το τμήμα πληροφορίες για ακίνητα, mm-hmm. εγκληματολόγια, για. Να δούμε τι υπάρχει, τι εκδικήσει έχει ο Δήμος, να βάλουμε να σκεφτούμε λύσεις ενδεχομένως αντισυμβατικές. Θα σου αναφέρω 2 αντισυμβατικές λύσεις που δεν έχουν να κάνουν με οικόπεδα, παρότι και τέτοιες θα μπορούσε να βρει ή πώς μπορεί. Γιατί μπορεί να βρεις μικρότερα οικόπεδα, το οποίο μπορεί να έχουν κοινούς ιδιοκτήτες. Να μπορείς να κάνεις ανταλλαγές, υπάρχουν εισφορές εκεί, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα. Αν η εναλλακτική είναι κοντέινερ, ό,τι λύση υπήρχε θα ήταν καλύτερη. Νομίζω χάσαμε. Σε χάσαμε για λίγο, επανήλθες. Ελπίζω να με βλέπετε. Ναι, τώρα σε βλέπω πάλι, Παναγιώτη. Λέω λοιπόν ότι. Συγγνώμη, και εγώ να κλείσω από εδώ. Λοιπόν, λέω ότι. Αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες εναλλακτικές που δεν είναι απλές, που θέλουν κόπο, που δεν επαφίονται μόνο στην καλή πρόθεση του Δήμου. Φυσικά. Αλλά χρειάζονται και σχεδιασμό και κυνήγι. Mm-hmm. Μία από αυτές, για παράδειγμα, είναι η ιστορία της ΓΕΧΑ. Δεν έχει. Είναι δύσκολη, έχει προβλήματα. Αλλά έχει και ένα κοινωνικό δίκαιο από την πλευρά του Δήμου. Ότι δεν μπορεί δηλαδή ένας φορέας που ευνοήθηκε σε μια εποχή που μπορεί να είχε μια δράση κοινωνική, σήμερα δεν την έχει, να στερεί από την πόλη ένα πολύτιμο χώρο. Το ίδιο μπορεί να αφορά το Ιωσιφόγλιο. Και εκεί υπάρχουν δυσκολίες, γιατί το κληροδότημα του Ιωσιφόγλου έχει συγκεκριμένους όρους. Δεν μπορεί να γίνει το κτίριο οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, μια δική μας πρόταση, ας πούμε, θα ήταν. Επειδή
Δεν θέλουμε, ούτε θέλουμε να διώξουμε τις κοπέλες, τα κορίτσια που στεγάζονται εκεί, επίσης τα επισκέφθηκε προχτές και χθες και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά μια πρόταση ήταν να ανταλλαγεί αυτό με κάποια με μικρότερα κτίρια, με κάποιες μονοκατοικίες που θα αγοραστούν ή που θα χτιστούν από το Δήμο, έτσι ώστε και λιγότερο ιδρυματικό να είναι το περιβάλλον που ζουν αυτά τα παιδιά. Να μην είναι, τώρα μην είναι 24 κορίτσια μέσα. Αν αύριο υποθέσουμε ότι εκεί γινόταν μια δομή, ας πούμε, ασυνόδευτων ανηλίκων, παιδιών σε κίνδυνο, παιδιών τράφικινγκ, που θα μπορούσε να έχει περισσότερα παιδιά, δεν είναι το καλύτερο περιβάλλον να έχει 50 και 100 παιδάκια. Φυσικά, φυσικά. Μαζεμένα. Θα ήταν πολύ καλύτερο να έχει 3-4 σπίτια μοιρασμένα στην πόλη με 15 παιδιά το καθένα και να μπορούν και οι κοινωνικές υπηρεσίες να συμβάλλουν για το σχολείο τους, για την ένταξή τους, mm-hmm. πούμε, και την ομαλή. Και σε αντάλλαγμα αυτής της προσφοράς του Δήμου, να μπορούσες να είσαι σε μια συζήτηση με το Ίδρυμα Μητέρα που το διαχειρίζεται, το Υπουργείο και το κληροδότημα για την λειτουργία του, mm-hmm. του κτηρίου αυτού ως οτιδήποτε. Υπάρχει το ανοιχτό ζήτημα, παύλα μέτωπο της εστίας, mm-hmm. στο οποίο ανεξάρτητα από το φυσικό κομμάτι του αν και πώς, ας πούμε, πρέπει, ποια πρέπει να είναι η σχέση του Δήμου με την εστία, είναι ένας, πρέπει κάποια στιγμή, εμείς έχουμε, δεν αποφεύγω την κουβέντα, εμείς έχουμε στηρίξει την κίνηση του Δήμου, την προσπάθεια του Δήμου να διεκδικήσει το σχολείο, για τον ίδιο λόγο που ανέφερα και την ΓΕΧΑ. Ναι, θα μπορούσε να είναι μια λύση και το σχολείο της εστίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πέρα από το δικαστικό κομμάτι, εμείς λέγαμε πολύ πριν από αυτό ότι το βασικό είναι, γιατί αυτός είναι ένας πραγματικός πόρος της πόλης και καλοί είναι οι καυγάδες μας, αλλά πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε τι πρέπει να γίνει. Και εκεί και η εστία πρέπει να βάλει νερό στο κρασί της. Δεν μπορεί να ζητάει 300.000 ευρώ το χρόνο. Είναι προφανές. Και ο Δήμος πρέπει να αναγνωρίσει ότι η εστία είναι ένα σημαντικό σωματείο της πόλης που πρέπει να ενισχυθεί. Και όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το βασικό είναι να υπάρχει ένα σχολείο και να μην, χάσουν, να μην, χαθεί, να μην γίνει αυτό το κτίριο σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Και η εστία αντιστοίχως θα πρέπει να δει την προσφορά της στην πόλη και πώς ανοίγει τις λειτουργίες της, ώστε να μην είναι μια κλειστή λέσχη όπως εν πολλοί γίνεται αυτή τη σήμερα, παρά τις προσπάθειες που θέλω να πιστεύω ότι κάνουν οι άνθρωποι, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Ας μην κοροϊδευόμαστε, αυτή είναι η αίσθηση. Σωστά. Άρα η οριμότητα απαιτεί, πέρα από τους καυγάδες μας, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να μιλήσουμε για το τι είναι καλύτερο για την πόλη. Εμείς αυτή την οριμότητα την έχουμε. Ναι. Είμαστε σίγουροι ότι την έχουν όλοι οι πόλοι. Θα σε τρέξω λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχουμε και μία μικρή πίεση χρόνου. Δυστυχώς μπήκαμε σε ένα τρίμηνο ξεκινώντας περίπου η χρονιά μιας υγειονομικής κρίσης, μιας παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, η οποία μας έκλεισε όλους μέσα. Είχαμε προφανώς και σοβαρότατα θέματα και στην συνοικία μας Νέα Σμέγνη. Μέσα σε αυτό το τρίμηνο, λοιπόν, είδαμε τη Δημοτική Αρχή να κινείται ελαφρά σε μια ενίσχυση κάποιων κοινωνικών δομών. Είδαμε και κάποια βίντεο, τα οποία δεν θα τα κρίνω, δεν θα τα κατακρίνω. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε ένα promotion και είδαμε και κάποιες λειτουργίες οι οποίες να συνεχίζονται κανονικότατα, αυτό που λέμε business as usual, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ενώ τα πρώτα μέτρα άμεσα οικονομικά πάρθηκαν, νομίζω, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Σχολίασε μου λίγο τη Δημοτική Αρχή, το τρίμηνο του εγκλεισμού όλων μας στις οικίες μας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και το υψηλό ταμιακό διαθέσιμο του Δήμου. Όπως και η κυβέρνηση, έτσι και η Δημοτική Αρχή, στο κομμάτι το υγειονομικό τα πήγε αρκετά καλά. Δηλαδή, αντί να εφαρμόσει την πολιτική της, άκουσε τους επιστήμονες και εφάρμοσε μια άλλη πολιτική. Δεν εφάρμοσε την πολιτική που έλεγε, για παράδειγμα, ανοιχτές οι εκκλησίες και πηγαίνετε όλοι να μεταλάβετε, πας και μας δώσει ο Θεός. Αλλά άκουσε τι έλεγαν οι επιστήμονες. Και εδώ η Δημοτική Αρχή έκανε το ίδιο. Εφάρμοσε τα μέτρα, πήρε τα μέτρα της, προετοίμασε και κάποιους μηχανισμούς που δεν χρειάστηκαν, αλλά ως εκεί, λοιπόν, μια χαρά όλη. Στο κομμάτι το οικονομικό αρχίζουν τα δύσκολα. Η μεν κυβέρνηση έχει τις δικές της ιδεολειψίες και άρα θέλει να ενισχύσει κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις και δεν βάζει σε προτεραιότητα τις μικρές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Η δε Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι δεν είναι δουλειά του Δήμου να διαμορφώνει το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον πάνω στο οποίο πατάει ο Δήμος.
δουλειά του Δήμου είναι σαν να είναι το μακρύ χέρι μιας κυβέρνησης να εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές και συγκεκριμένα προγράμματα που δίνει η κυβέρνηση. Μας δεν είναι αυτή η άποψή μας. Και γι' αυτό βεβαίως ο Δήμος δεν έχει άπειρους πόρους και δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, αλλά έχει μια σημασία και συμβολική αλλά και πρακτική να δημιουργήσεις αυτό το περιβάλλον. Και αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό, να πάντα δώσεις δηλαδή άμεσες επιδοτήσεις. Και αυτό μπορεί να το κάνει για να στηρίξει τις ομάδες. Και αυτό είναι καλύτερο αντί να πάντα το κάνει οριζόντια. Να έχεις ή να διαμορφώσεις εργαλεία που να σου επιτρέψουν να το κάνεις εκεί που έχει μεγάλη αξία. Εγώ, για παράδειγμα, αλλά αυτό είναι ένα συνολικό πρόβλημα βέβαια της Ελλάδας. Δηλαδή, η καφετέρια έχει πρόβλημα, ή το εστιατόριο, ή ο επαγγελματίας. Και πώς μεταιέται το πρόβλημα πάντοτε, έτσι. Μεταιέται το πρόβλημα και πώς μεταιέται η δυνατότητα ανάκαμψης. Μετριούνται πάντως αυτά στην επιστήμη. Γιατί άλλα περιθώρια. Σαφώς, σαφώς. Άλλα κόστη έχει κάθε εταιρεία. Και άλλες, επίσης και άλλα αποθέματα, άλλα αποθεματικά έχει. Παναγιώτη, επ' αυτού, αν μου επιτρέπεις, στους δημότες μετριέται αυτό από την οικονομική επιστήμη? Φαντάζομαι πως ναι. Να ρωτήσουμε οικονομολόγους, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι να το κάνεις. Αρκεί το πρώτο είναι να σκεφτείς σε ποια κατεύθυνση θέλεις να πας. Γιατί το οριζόντιο είναι το εύκολο. Όταν όμως δεν έχεις αρκετά χρήματα για να δώσεις σε όλους ένα σεβαστό ποσό, είναι καλύτερο να σκεφτείς σε ποιες κατηγορίες θα το κάνεις. Το κάνουμε, ας πούμε, στα δημοτικά τέλη. Δηλαδή, ερχόμαστε και λέμε στα δημοτικά τέλη ότι οι άνεργοι δεν θα πληρώνουν δημοτικά τέλη. Ναι, σαφώς υπάρχουν. Και οι οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία κτλ. Τους πιάνεις όλους, ίσως όχι. Αλλά κάτι καλύτερο κάνεις. Ναι, βέβαια. Όσο λοιπόν κάνεις πιο αναλυτική αυτή την επεξεργασία σου, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχεις. Μόνο που αυτό που φαίνεται σήμερα είναι ότι στην πραγματικότητα ο Δήμος έχει μια επιφανειακή εικόνα για το τι συμβαίνει στην πόλη. Και έτσι πολλοί συμπολίτες μας, όπως φάνηκε, όπως και στην προηγούμενη περίοδο της κρίσης, είναι αόρατοι ή αδιαφοροποίητοι στα μάτια του Δήμου. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια δυσκολία. Αυτή τη δυσκολία που είναι υπαρκτή, η Δημοτική Αρχή λέει ας μην την αντιμετωπίσω για να μην φανεί ότι δεν έχω σχέδιο. Εμείς λέμε να την αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, να πάρουμε την ευθύνη ότι δεν μπορούμε να την απαντήσουμε σήμερα και να κάτσουμε να δουλέψουμε για να της δώσουμε απάντηση το συντομότερο δυνατό. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Αν μπορώ... Μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως μεθοδολογίες και εργαλεία για να οικοδομήσεις λύσεις όχι στο απότερο μέλλον, αλλά αύριο. Αν μπορώ, με δεδομένο ότι ακούω και την αντιπολίτευση, ακούω και τη συμπολίτευση, ακούω και την κοινωνία, υπήρξαν δύο ακραίες υγιείς απόψεις. Ακραίες εννοώ, η μία ήταν κοντά στο μηδέν και η άλλη ήταν κοντά στο απόλυτο. Η μία λοιπόν άποψη έλεγε ότι ο Δήμος δεν έχει την ικανότητα και τα εργαλεία να μετρήσει το πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, στο Εργάνη μπήκαν εταιρείες οι οποίες επιβεβαίωσαν μείωση τζίρου. Άρα επιβεβαίωσαν κατά κάποιο τρόπο ότι δικαιούνται. Όπως επίσης μπήκανε και φυσικά πρόσωπα τα οποία επιβεβαίωσαν τη λήξη της σύμβασής τους, την απόλυσή τους ουσιαστικά. Άρα ξέραμε τι δικαιούνται. Ο Δήμος λοιπόν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία. Αυτή ήταν η μία πλευρά μιας υγιούς φωνής. Και η άλλη πλευρά ήταν η πλευρά της υγιούς κοινωνίας, η οποία έλεγε αν όχι τώρα οριζόντια, πότε. Πώς τις βλέπεις αυτές τις δύο πλευρές εσύ? Εγώ λέω ότι όλα σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως είναι η πανδημία είναι θεμητά, όπως είπες, και μπορούν να μπουν στο τραπέζι. Αλλά να μπουν στο τραπέζι δεν σημαίνει απλώς τα πετάω ως ατάκες και μετά κάποιος μαγικά θα διαλέξει ορφολογώντας ό,τι του αρέσει και θα το κάνει πράξη. Σημαίνει ότι καθόμαστε σοβαρά με την κατάλληλη επιστημονική στήριξη αν χρειάζεται, με καθαρές πολιτικές προτάσεις για το τι θέλουμε, ποιες ισορροπίες θέλουμε να κρατήσουμε, κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το αξιολογούμε κιόλας, ώστε την μεθεπόμενη μέρα να κάνουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Εγώ αυτό λέω, εγώ δεν απαξιώνω καμία από αυτές τις ιδέες. Σαφώς. Μπορεί να ήμουν κάπου στη μέση, αλλά εάν πάμε να το κάνουμε εφαρμοσμένη πολιτική και να μην συζητήσουμε μόνο αν θέλεις ιδεολογικά ή αξιακά, αλλά να έρθουμε και να πούμε ο Παναγιώτης που είναι λογιστής ή ο Παναγιώτης που είναι ζαχαροπλάστης ή ο Παναγιώτης που είναι άνεργος και τι ειδικά χαρακτηριστικά έχει, όπως το ίδιο πρέπει να κάνουμε σε όλα τα θέματα και στα ζητήματα της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης κοινωνικότητας. Δεν είναι μια συζήτηση γενικώς, ας πούμε, παίρνω το ποδήλατό μου ή βγαίνω με το αναπηρικό καροτσάκι. Να ρωτήσουμε τον Παναγιώτη που έχει αναπηρικό καροτσάκι
τι είναι αυτό που του λείπει. Εδώ είμαστε. Γι' αυτό λέμε ότι ο Δήμος είναι κοντά στον πολίτη. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι δύσκολο. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ένα μεγάλο χωριό είναι η Νέα Σμύρνη. Και όσοι δεν γνωριζόμαστε μπορούμε να γνωριστούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον. Φυσικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλούτο πληροφορία που είναι μέσα στα χέρια μας. Την εποχή των big data. Την εποχή που η γνώση έχει δύναμη και η πληροφορία έχει αξία. Την οποία ο Δήμος μας και η Δήμη γενικώς και το ελληνικό κράτος συνολικά την αντιμετωπίζουν με όρους 20ου αιώνα, άμα πω, μπορεί να είναι. Ναι, κατανοητό, κατανοητό. Και πολύ θετικό, ίσως και λιγότερο. Κατανοητό. Μια και αναφέρθηκε στο Big Data, νομίζω για να χαλαρώσουμε και λίγο τη συζήτηση, ας κάνουμε ένα χιούμορ. Η συζήτησή μας μπορεί να συμπληρώσει και άνω των 4,5 ώρων, χωρίς να κρεμάσει το σύστημα. Παρόλο που το επιβαρύνουμε, γιατί κάνουμε και live streaming, ενώ τα δημοτικά συμβούλια δεν βγαίνουν ζωντανά, απλά καταγράφονται μέχρι τώρα. Να κλείσω το αστείο. Παναγιώτη, επειδή είσαι πολλά χρόνια στα έδρανα του Δήμου Νέας Σμύρνης και ήσουν και στα έδρανα του Δήμου Νέας Σμύρνης, την εποχή που διοίκηση ήταν ο Γιώργος Κουτελάκης, δεν ξέρω, νιώθεις ότι η εκάστοτε δημοτική αρχή έχει μία αλλεργία στο να πειράξει το ταμείο ή αυτή η αλλεργία είναι πραγματικά μετρήσιμη και δικαιολογημένη ή είναι απολύτως αδικαιολόγητη? Υπάρχει μία αποφυγή που ξεκινάει από μία αντίληψη, εγώ τη δέχομαι, ότι να μην είμαστε ίσα βάρκα ίσα νερά, να μην βγαίνουμε μήνα με το μήνα, ας πούμε, και άμα κάτι πάει στραβά, να μην έχουμε να πορευτούμε. Έχουμε ξεφύγει πολύ από αυτό. Αυτό αφορά ένα αποθεματικό 2-3-4 εκατομμυρίων. Φυσικά. Νομίζω ότι ίσως αυτή η αντίληψη διαμόρφωσε με τα χρόνια μια κουλτούρα στη δημοτική αρχή της και στις υπηρεσίες του Δήμου, ότι αγάλι-αγάλι. Λίγο-λίγο, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα μαζί. Άστα, σιγά-σιγά. Και βλέπουμε. Θέλει η πολιτική και η δημοτική πολιτική, ιδίως που είναι απαξιωμένη στα μάτια των πολιτών και που οι πολίτες γι' αυτό τα επιτρέπουν όλα αυτά, γιατί δεν περιμένουν τίποτα από τους δημάρχους στην πραγματικότητα, παρά μόνο να μαζέψουν τα σκουπίδια. Θέλει και λίγη πολιτική τόλμη. Θέλει και λίγη πολιτική φαντασία. Θέλει και λίγο όραμα να κάνεις κάτι διαφορετικό, να αναμετρηθείς με αυτό, να στραπατσαριστείς ενδεχομένως, γιατί θα πάνε όλα καλά. Να έχεις την μεγαλοσύνη να ακούσεις αυτό που θα σε κριτικάρει και που μπορεί σε πολλά να σε αδικεί, αλλά να έχει και κάποια σημεία που έχει δίκιο και να πρέπει να αλλάξεις την απόψη σου και να διαμορφώσεις συνενέσεις, να πείσεις αυτούς που είναι καλοπροαίρετοι και να συνεννοηθείς μαζί. Εγώ πάντως για να δώσω έμφαση και αν μου επιτρέπεις, δεν θα πάψω να αναγνωρίζω τις ιδιαίτερα έκτακτες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης που ζήσαμε και θα τολμήσω να παραλληλήσω ακόμα και την πάρα πολύ σκληρή κατά τα άλλα Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στην Ελλάδα, ειδικά με τα μνημόνια, ακόμα και αυτή η σκληρή Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτον έδωσε ένα ok για μία χρονιά να κινηθούμε σε βαθιά ελληματικούς προϋπολογισμούς και να τους εκτελέσουμε και έδωσε και 3-4 διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης σε όλες τις χώρες, κατά κάποιους πολλές, κατά κάποιους λίγες, κατά κάποιους κάποιες με μνημόνιο, κάποιες ως επιχορηγήσεις. Παρόλα αυτά, γενικότερα οι ΟΤΑ, αλλά να μείνουμε στη συζήτησή μας στη Νέα Σμύρνη, δεν έδειξαν κατά την κοινωνία τίποτα το οποίο να δείχνει τις έκτακτες υγειονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε. Κυρίως, εάν πηγαίνουμε σε μια κατάσταση ύφεσης, με light, μνημόνιο, χωρίς μνημόνιο, αντικειμενικά, δεν είναι ό,τι θέλεις, δεν πρέπει ο Δήμος ως ο εκφραστής των πολιτών της Νέας Μήνης, ως ο πολιτικός φορέας που εκφράζει την πολιτική βούληση των πολιτών της Νέας Μήνης, να κάτσει και να ξανασκεφτεί τα έργα του και τις προτεραιότητές του για τα επόμενα χρόνια. Βεβαιότατα. Στα πρώτα χρόνια της κρίσης, θυμάμαι ότι το λέγαμε. Δηλαδή, αν θυμάσαι, όταν ξεκίναγε η ιστορία για το Αρτάκης και ήμασταν μεσούσεις της κρίσης, εμείς πέρα από τη διαφωνία μας για το κτίριο αυτό καθεαυτό, λέγαμε και κάτι άλλο. Παιδιά, έχουμε μια κρίση μπροστά μας, από την οποία ξέρουμε ότι η Ελλάδα θα ανακάμψει, θα ξανάρθει δηλαδή στα επίπεδα πρώτου 2008, σε 30 χρόνια. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κερδίσει, ό,τι πολιτικές και να κάνει, άμα δεν συμβεί, ας πούμε, κάτι μαγικό, η απώλεια του 30% του ΑΕΠ της χώρας δεν λύνεται μέσα σε μια δεκαετία.
Εμείς λοιπόν, τι θα έπρεπε να κάνουμε, και προτείναμε τότε λύσεις για τον αθλητισμό της πόλης με βάση τους πόρους που υπήρχαν, τους πραγματικούς και όχι τους φανταστικούς, αν θα μας έρθουν από την Ευρώπη, αν θα δώσει κονδύλια, αν θα βγει μία ή άλλη κυβέρνηση και θα βγάσει χρήματα και πάει τέχοντας. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και τώρα ο Δήμος. Αλλά ανταυτού, απλώς λέει, εγώ είχα ένα πρόγραμμα να κάνω 5, η κυβέρνηση τελικά θα μου κόψει, ξέρω εγώ, χρήματα από αυτά που θα μου έδινε, άρα αντί για 5 θα κάνω τα 4. Ενώ η απάντηση μπορεί να είναι, θα πρέπει να κάνω κάποια άλλα 3. Που να απαντάνε στις σημερινές συνθήκες, στις σημερινές ανάγκες, σε αυτό που προβλέπω, αν προβλέπω, ότι θα έχουν ανάγκη αύριο οι πολίτες. Το άλλα 3 που λες αντικαθιστά κάποια από τα 4. Ναι. Μάλιστα. Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου, και εγώ οικονομολόγος είμαι, αλλά δεν μπορώ να μην βλέπω. Όταν βλέπεις, η απάντηση είναι θα κάνω άλλα 3. Να το κουβεντιάσω. Ναι. Και να βάλουμε και τους πολίτες συμμέτρους στην ιστορία, να σταματήσουμε να θεωρούμε όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά της πόλης, και εγώ ασχολούμαι πολλά χρόνια ήδη και πρέπει σιγά σιγά να κάνω διάλειμμα. Βέβαια, λόγω εναλλαγής δεν τα έχω κάνει συνεχόμενα αυτή τη δεκαετία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η ώρα να κάνω και εγώ το διάλειμμά μου. Και πολλοί άλλοι θα έπρεπε να κάνουν το διάλειμμά τους. Νομίζω ότι όμως πέρα από αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει πάντα 41. Είναι ένας μικρός αριθμός. Η πόλη μας έχει 70 με 100.000 κατοίκους. Αν δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο να τους αφουγκραστούμε και να πάρουμε πληροφορία από αυτούς, να μάθουμε πράγματα και να ενσωματώσουμε τη γνώση που έχουν, γιατί έχουν γνώση σημαντική και εμπειρία ζωής, αλλά και γνώσεις, τότε νομίζω δεν επιτελούμε το ρόλο μας σαν δημοτική. Συμφωνώ. Παναγιώτη, τμήμα της Δημοτικής Αρχής θα σου έλεγε στο τέλος της τετραετίας θα πάρουμε την γνώση τους και την άποψή τους μία και καλή στις εκλογές. Εντάξει. Τμήμα της Δημοτικής Αρχής, μιας άλλης Δημοτικής Αρχής, μου έλεγε όταν δίναμε τη μάχη για να μην γίνει ο Πανιώνιος υποτικό κέντρο. Μου έλεγε και εγώ επεσήμανα ότι ρε παιδί μου, κάντε ένα δημοψήφισμα. Ρωτήστε τον κόσμο, αφού είστε τόσο σίγουροι ότι η κοινωνία της Νέας Σμύρνης θέλει εμπορικό κέντρο στο Πανιώνιο. Ρωτήστε τους ανθρώπους. Και μου έλεγε τι να κάνω. Να χτυπάω τα κουδούνια και να ρωτάω έναν ένα. Ναι. Και η απάντησή μου ήταν ναι, όταν έχει εκλογές θα χτυπάς και μιλάς έναν ένα. Σαφώς. Είπατε και τώρα. Σαφώς. Και τα χτυπάς και ποικίλο τρόπο. Τα χτυπάς με φυλάδια, τα χτυπάς με διαφημίσεις, δεν τα χτυπάς. Ακριβώς. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να μην κρυβόμαστε στο πρόβλημά μας και τις δικές μας ανεπάρκειες ή τη δική μας απροθυμία να είμαστε πραγματικά και ουσιαστικά δημοκρατικοί και όχι τελετουργικά, να τηρούμε απλώς κάποιες διαδικασίες. Τη δική μας λοιπόν ανεπάρκεια και απροθυμία, ας μην την προβάλλουμε. Ας κρατήσουμε και τον εαυτό μας. Παναγιώτη, πριν σε αφήσω, ας μείνουμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη και τη σειρά των δύο συμβουλίων, πάντοτε σε ψηφιακή μορφή. Τι ήταν αυτό που χάλασε αυτή τη μικροχημία της αντιπολίτευσης, και ενώ χάλασε τη μικροχημία γιατί στα δύο πρώτα δημοτικά συμβούλια στα οποία έγιναν ψηφιακά, για του λόγου του ότι εκτιμούσατε και κατά τη γνώμη μου σωστά εκτιμήσατε και εκ των νόμων δήμων ότι πρέπει να γίνει διαζώσεις, πέραν του ότι θα υπήρχαν και φωνές της κοινωνίας, συγκεκριμένα θεσμικές οντότητες που θέλαν να ακουστούν και να διαμαρτυρηθούν. Τι ήταν αυτό που χάλασε αυτή τη μικροχημία, και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ έμεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ οι υπόλοιπες αντιπολιτευτικές παρατάξεις, είναι το Γιάννη Καρυτινό, διαμαρτυρήθηκαν και φύγαν. Δεν θεωρώ ότι χάλασε κάποια χημεία. Είχαμε μια διαφορετική προσέγγιση που έχει να κάνει με το εξής. Ο νόμος λέει ότι στις δύο πρώτες συνεδριάσεις που δεν θα επιτευχθεί 50% απαρτία, αναβάλλεται η συνεδρίαση. Στην τρίτη συνεδρίαση, η συνεδρίαση θα γίνει με τους παριστάμενους. Επομένως, το όπλο που είχαμε σαν αντιπολίτευση, οι 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι ενωμένοι, να καθυστερήσουμε, να οδηγήσουμε σε αναβολή τα θέματα και να δώσουμε τη δυνατότητα, γιατί σκοπό δεν είναι η αναβολή για πάντα. Άμα ήταν έτσι, απλώς σταματάμε να πηγαίνουμε στα Δημοτικά Συμβούλια και τελείωσε. Ο σκοπός είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να καταλάβει ότι είναι εκτός συμφωνίας με την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και να προσαρμοστεί. Προσαρμόστηκε. Λέω λοιπόν, στην τρίτη συνεδρίαση λοιπόν, που δεν είχε προσαρμοστεί, στην τρίτη συνεδρίαση η αποχή μας δεν θα είχε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.
Η δημοτική αρχή μόνη της θα μπορούσε να λάβει όποιες αποφάσεις ήθελε και μάλιστα ομόφωνα και με συνοπτική διαδικασία συζήτησης. Η δική μας άποψη ήταν ότι αυτό δεν έπρεπε να συμβεί, διότι υπήρχαν πιο σημαντικά θέματα από το ζήτημα του διαζώσης ή του ψηφιακού, τα οποία ήταν η κοπή των δέντρων της Εφέσου, τα προκάτ στα σχολεία και πάει λέγοντας. Και η δημοτική και η αντιπολίτευση, εφόσον επιθυμούσε και είχε κοινή άποψη για κάποια από αυτά, θα μπορούσε με την παρουσία της να διασφαλίσει ότι η άποψή της θα γίνει και πράξη. Αντιληπτό. Για ποιο λόγο... Εγώ σέβομαι απολύτως την εκτίμηση και των παρατάξεων που αποχώρησαν και του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου, για τους οποίους είναι πιο σημαντικό ένα αξιακό ζήτημα που λέει δεν μπορεί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να αγνοεί τις επιθυμίες της πλειοψηφίας. Το σέβομαι και το αναγνωρίζω και γι' αυτό λέω ότι δεν υπήρξε και κάποια διάσπαση της συμφωνίας μεταξύ μας. Η δική μας όμως αντίληψη είναι, για να κλείσω ίσως αν με κλείσεις κάπου εδώ, ότι με αυτό που ξεκίνησα, ότι η ευκαιρία που έχουμε αυτή τη στιγμή και ο χρόνος μετράει αντίστροφα, γιατί ήδη είμαστε στον ένα χρόνο και της θητείας, η ευκαιρία που έχουμε είναι να μην μείνουμε μόνο σε ζητήματα λειτουργίας και αξιακά, αλλά να δείξουμε στην πράξη ότι υπάρχουν 1, 2, 3, 4 θητήματα προτεραιότητας που έχουμε διαφορετική πρόταση, καλύτερη πρόταση από τη Δημοτικής Αρχής, την οποία την ψηφίζουμε και την κάνουμε δημοτική πολιτική. Ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτή η επιχειρηματολογία για το τρίτο Δημοτικό Συμβούλιο, με εξαίρεση βέβαια του ότι στο δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα υπήρχε η πλειοψηφία της μειοψηφίας, δεν ίσχυε και για το πρώτο και για το δεύτερο. Δηλαδή πάντοτε το θέμα δεν ήταν εκεί. Δεν ίσχυε, γιατί στο πρώτο και στο δεύτερο δεν χανόταν η δυνατότητα να συζητηθούν αυτά τα σημαντικά θέματα, διότι με την αποχή όλων μας το Δημοτικό Συμβούλιο θα αναβαλόταν, δεν θα λάμβανε απόφαση. Ενώ στην τρίτη συνεδρίαση θα λαμβανόταν απόφαση για την Εφέσου. Στην επόμενη φορά που θα γινόταν οι διαζώσεις και θα πηγαίναμε εκεί, το θέμα θα είχε παρέλθει. Θα είχε τελειώσει. Δεν θα μπορούσε να επανέλθει στο τραπέζι. Ναι. Είναι μια προσέγγιση τακτικής. Εγώ δεν θέλω ούτε να ψέξω κανέναν, ούτε θεωρώ και ακούω πάρα πολύ και αυτό και την άποψη όχι μόνο των παρατάξεων που αποχώρησαν και την άποψη και τη δική σου και άλλων ανθρώπων στην πόλη που έχουν την εκτίμηση ότι είναι πιο σημαντικό ζήτημα το γενικό ας πούμε, αξιακό της λειτουργίας, να το πω έτσι. Εγώ θεωρώ ότι θα αναμετρηθούμε αυτό. Θα έρθει καινούριος κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορούμε σε αυτόν να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε μια διαδικασία που να μην απαιτεί από εμάς να κάνουμε τέτοιες ατάρτικες κινήσεις αποχής για να ακουστεί η φωνή της αντιπολίτευσης που μάλιστα είναι πλειοψηφική. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το κομβικό σημείο. Έχουμε μπροστά μας κάποιες δυνατότητες για έργα ή για παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν μέσα στην κρίση ή για ανάγκες που υπάρχουν στην πόλη. Έχουμε δυνατότητα σαν αντιπολίτευση και ίσως και με άλλους ανθρώπους που είναι και στη συμπολίτευση να διαμορφώσουμε ένα ξεχωριστό μέτωπο πλατή που να μπορεί να πει ότι ρε παιδί μου αυτό το έργο πρέπει να γίνει και ας μην ήταν μέχρι τώρα προτεραιότητα. Οπότε Παναγιώτη, από ό,τι καταλαβαίνω κάνατε προσπάθεια δομικά να λυθεί το πρόβλημα, το οποίο τελικά θα λυθεί, διότι μάλλον το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει διαζώσεις, αλλά ουσιαστικά λύθηκε. Αυτό να πω κάτι, γιατί υπήρξε αυτή η κριτική. Να ολοκληρώσω την ερώτησή μου, σε παρακαλώ. Ναι. Κάνετε λοιπόν προσπάθεια δομικά να λυθεί αυτό το ζήτημα, που την αναγνωρίζω, γιατί το δομικό. Την οποία θα τη συνεχίσουμε. Ναι. Το δομικό παραμένει εκεί αν δεν λυθεί. Πέραν το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει διαζώσεις. Και κλεισμένο των θυρών πιθανότατα. Εγώ θέλω να ρωτήσω και να πάρω εγώ επάνω την ερώτηση από μένα. Θα ήταν πολύ μεγάλη σπέκουλα δημοσιογραφική αν κάποιος πει κοίταξε να δεις, η στροφή ενδεχομένως αν ξαναυπάρξει τρίτο Δημοτικό Συμβούλιο θα πάει. Εάν διακυβεύεται κάτι που δεν μπορούμε να το κερδίσουμε με την αποχή, αλλά μπορούμε να το κερδίσουμε καλύτερα ή να το βελτιώσουμε με την παρουσία μας, προφανώς θα πάμε. Αλλά νομίζω ότι αν αυτό λέγεται ως μία μορφή, θα ήταν όσο σπέκουλα, θα ήταν να πει κάποιος ότι οι συνάδελφοι που αποχώρησαν το έκαναν γιατί δεν ήθελαν να λερώσουν τα χέρια τους με την εφαρμοσμένη πολιτική. Και να συζητήσουν. Δεν ισχύει.
Ναι. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Ξέρουμε ότι και οι παρατάξεις που αποχώρησαν και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος είναι άνθρωποι που αγαπάνε την πόλη και που δεν έχουν πρόβλημα να ανακατευθούν και με το πρακτικό κομμάτι των πραγμάτων. Άρα, ας μην αδικεί κανένας κανέναν. Εγώ να πω μόνο ό,τι αφορά τα διαζώσεις. Ναι, ναι. Αν μου επιτρέπει. Επειδή τέθηκε το ζήτημα και από δημοτικούς συμβούλους, ότι τι γίνεται με ανθρώπους με ευπαθείς ομάδες που δεν θέλουν να βρεθούν στην ίδια όσα μέτρα και να πάρεις, υπάρχουν εκεί και τα φυσικά. Η δική μας πρόταση δεν είναι αυτή που φέρνει ο πρόεδρος. Η δική μας πρόταση ήταν πολύ συγκεκριμένη, ακριβώς για να μην υπάρχει αυτή η σπέκουλα που ζητάει ο πρόεδρος υπεύθυνη δήλωση και να λαμβάνω την ευθύνη ότι άμα κολλήσω, δεν θα γιοτσιάψω. Η δική μας πρόταση είναι βεβαίως να τηρηθούν όλα τα μέτρα, βεβαίως να φορούνται μάσκες κτλ. Αλλά επίσης να γίνει μια μικρή συνεδρίαση. Όποιος θέλει. Πολύ σωστά. Δηλώσει, πολύ σωστά. Αν έχει ομάδα, αν έχει κάποιον έτσι κουστάρει, να μπορεί να συμμετάσχει ηλεκτρονικά. Έτσι κι αλλιώς τα δημοτικά συμβούλια μεταδίδονται στη στιγμή. Να μπορεί λοιπόν να συμμετάσχει ηλεκτρονικά και να μιλήσει και να ψηφίσει και να παρέμβει και να μαλώσει και να κάνει ό,τι θέλει. Και να φτιάξουμε ένα καινούριο μεικτό σύστημα που να επιτρέψει και τη διαζώση συνάντηση για να μην ζούμε σε άλλο πλανήτη. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι αν ήταν όλη η χώρα και όλη η πόλη σε καραντίνα, θα ήταν και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά να είναι όλη η πόλη στα τραπεζοκαθίσματα, ο ένας πάνω στον άλλο, κάτω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, και από πάνω να παριστάνουμε ότι κρατάμε μέτρα ασφαλείας, ενώ κάτω πίνουμε καφέ αγκαλιά. Ναι, βέβαια, σαφώς. Είναι λίγο αστείο. Επ' αυτού και κλείνουμε. Θεωρείς ότι αυτή η μεικτή πρόταση είναι κάτι το οποίο δεν δέχεται ο πρόεδρος ή καλύπτεται από μια νομοθεσία η οποία προς το παρόν στα δημοτικά συμβούλια δεν είναι συζευκτική, αλλά είναι της... Εγώ δεν θεωρώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ στενή ερμηνεία. Το γεγονός ότι ο νόμος λέει ή τηλεδιάσκεψη ή διαζώσεις και όχι κάτι μικρό. Έτσι λέει. Νομίζω ότι μπορεί να κάνεις μια διασταλτική ερμηνεία και να πεις ότι επιτρέπω, αφού επιτρέπονται και τα δύο, τα κάνω ταυτόχρονα. Το δεύτερο είναι ότι δεν βλέπω γιατί, όπως μας έχει κάνει ή μας έχει απειλήσει άλλες φορές ότι θα κάνει, θα ζητήσει γνωμοδότηση, θα ετηθεί στον κύριο Θοδωρικά. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Βοηθάμε κιόλας. Είμαστε στους 5 Δήμους που τον βοηθάμε να κάνει την ωραία του αρπαχτή με την ανταποδοτική ανακύκλωση, άρα μας κοστάει κιόλας. Να του ζητήσει να διευκρινίσει αυτό το ζήτημα και να βγάλει μια εγκύκλιο που να μιλάει για ένα ανοιχτό σύστημα. Θέλω να πω ότι κάντο. Και αν φας πόρτα, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Αλλά να ξέρουμε τι θέλουμε όλοι, όχι να κρυβόμαστε πίσω από νομικά ζητήματα. Πάντως πράγματι, ναι, ναι. Το έχω ξαναπεί και μου έχετε σημάνει από το NSTV διαδικτυακά, καμιά φορά οι νόμοι δεν είναι πλήρεις. Ναι, βέβαια. Και μπορεί να χρειάζονται αλλαγή. Και η αλλαγή μπορεί να έρθει με πολλούς τρόπους. Μπορεί να έρθει και κινηματικά, και δυναμικά, και με ακροβασίες, και με κινητορούς, μπορεί να έρθει και θεσμικά. Όλα τα εργαλεία πρέπει να τα χρησιμοποιεί κανείς. Εγώ θυμάμαι και σε παλιότερα δημοτικά συμβούλια και κλείνω με αυτό. Πράγματι, υπήρχαν δημοτικοί συμβούλοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να έρθουν. Είτε γιατί ήταν ένα ταξίδι, ήταν σε απόσταση, είτε ήταν σε κάποια εργασία. Δεν βλέπω και εγώ λοιπόν για ποιο λόγο, πέραν του ότι πράγματι θα χρειαστεί μια νομοθετική ρύθμιση, κάποιος να μην μπορεί να παρέμβει με ένα Skype, με ένα Zoom, εν πάση περιπτώσει με κάτι το οποίο καταγράφεται αντίστοιχα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πόσο μάλλον σε αυτή τη συγκυρία που ο καθένας μπορεί να επικαλεστεί. Και λόγους υγείας, αλλά και που αν, ας πούμε, αντί για 45 άνθρωποι στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους συνεργάτες, είμαστε 25, και αυτό όφελος. Σαφώς. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Κινηθήκαμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λίγο στην επικαιρότητα. Αν δεν θέλεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσω, να σε απεγκλωβίσω. Την κλείσαμε την ώρα, λοιπόν. Είμαι πάντα ανοιχτό σε κουβέντα. Την κλείσαμε τη μία ώρα. Ελπίζω να μην κουράσουμε όποιους θα το δουν και ελπίζω να μην κουράσαμε αυτούς που το είδαν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην στροφή. Δυνατά, έχετε και νέες φωνές, όχι νέους ηλικιακά ανθρώπους, ούτε μεγάλους. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία από τα κοινά, καινούριους στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι οποίοι ήδη και στο NSTV που έχουν καλεστεί συνέντευξη έχουν δώσει τις αρχές και τις αξίες που προσβεύουν και προσωπικά εγώ έχω και μια θετική εικόνα. Καλή επιτυχία και στον νέο άνθρωπο που λέγεται Θέμης Παυλόπουλος, ο οποίος είναι και νέος ηλικιακά, αλλά νομίζω ότι σαν συλλογικότητα πράγματι αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και τα μεταφέρετε με τον τρόπο σας στο Δημοτικό Συμβούλιο και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου για μια φορά ακόμα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα. Καλώς απόγευμα.